Γεια σας, Gamers! Γεια! Αυτός είναι ο Θόδωρος και εγώ είμαι ο Δημήτρης. Και σήμερα θα παίξουμε... Τίποτα! Πάμε έξω για ποτάκι, ελάτε! Με τον Δημήτρη και τον καθυστερημένο. Τραβάει τώρα. Τραβάει! Και θα πάμε τώρα ή θα παίζεις με τη φωτογραφική σου. Ετοιμαστικές. Ναι! Δες, παντελόνι, κάλτσες. Έβαλες κάλτσες, ναι. Κάλτσες. Είναι και καθυστερημένος, έχουν left-right. Και όποιοι ξέρουν τη left-right, καταλαβαίνουν ότι τους φοράω ανάποδα. Πάμε να φύγουμε. Πάμε. Έτσι, επειδή είμαστε καλά παιδιά, μαζεύουμε τους καφέδες. Μέσα νοικοκύριδες. Νοικοκύριδες. Άλλοι θα τα πλύνουν, αλλά είμαστε νοικοκύριδες. Σιγά μην τα πλύνουμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια, πήρες όλα. Ναι, ναι. Κρεωνείς. Έχει μια δροσιά την έχει. Δροσιά. Το σημερινό επεισόδιο δεν έχει να κάνει με gaming, αλλά θα κάνουμε ένα. Το σημερινό επεισόδιο δεν είναι καν επεισόδιο. Είναι ό,τι να είναι. Είναι τυχαίες λήψεις. Τυχαίες λήψεις. Θα μάθουμε να οδηγάμε. Έτσι βάζουν την όπισθεν. Κοίτα, δείξε κάτω. Κάνεις έτσι και παίρνει όπισθεν. Καταπληκτικό. Το ξέρω. Μορφωθήκατε. Ίσως είναι και το μοναδικό αντίστοιχο βίντεο στο YouTube. Άλλος σας έχει μάθει πώς να βάζετε την όπισθεν και έτσι βάζετε. Κοίταξε, την πρώτη. Σίγουρα δεν θα ξαναβρούμε tutorial για το πώς βάζεις όπισθεν. Και έτσι λοιπόν, πρέπει να πάμε κι εμείς μια βόλτα, να βγούμε να ξεσκάσουμε. Εκτός κέντρου μένουμε, μένουμε μακριά. Από ό,τι καταλάβατε, παρέες δεν έχουμε. Χωριού είμαστε. Παρέες δεν έχουμε. Κάνω παρέα με αυτόν και αυτός κάνει παρέα μαζί μου. Για να πάμε στο κέντρο να πιούμε ένα ποτό σαν άνθρωποι κι εμείς, πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο. Γιατί το λεωφορείο κάνει μία ώρα και κάτι. Έχει δύο μετεπιβιβάσεις, μία μετεπιβιβάση, δηλαδή δύο λεωφορεία. Ναι, παλιά είχε. Και μετά δεν έχει λεωφορείο να γυρίσουμε. Οπότε παίρνουμε το οικονομικό μικρό μου αυτοκίνητο και πηγαίνουμε. Και το καλό με αυτό το σύστημα είναι ότι εγώ μπορώ να πιω και δεν μπορεί να πιει αυτός. Κάτι ακόμη πρέπει να πούμε είναι ότι δεν έχω δίπλωμα, δεν ξέρω να οδηγώ επίσημα, αλλά έχω παίξει πολύ Need for Speed. Ούτως ή άλλως με τη λογική που έχουν στο εξωτερικό, ότι τα παιχνίδια φάση FPS σε μαθαίνουν να σκοτώνεις και καταστρέφουν με αυτό που γίνονται στα σχολεία και αυτά, γίνονται λόγω των FPS. Ναι. Οπότε λογικό είναι να μαθαίνεις να οδηγάς από παιχνίδια driving. Έχουν περάσει τρεις μέρες από τότε που ξεκινήσαμε. Ναι. Είμαστε στη διαδρομή. Πιο αργά με το λεωφορείο, με το αυτοκίνητο από ότι με το λεωφορείο. Εξαρτάται από το αυτοκίνητο πάντα. Κανένας... Γράφουμε την οδύσσιά μας. Ναι. Την οδύσσιά μας να πιούμε ένα ποτό. Έτσι. Το αυτοκίνητο μου είναι γρήγορο, βέβαια δεν το κρίνει και οι επιδόσεις του, αλλά τα τέλη κυκλοφορίας στα οποία πληρώνω. Και τα φωτάκια που βλέπω να περνάνε πίσω. Πολύ γρήγορα δίπλα από το κεφάλι σου. Είναι σαν να καταπίνεις φώτα. Δημήτρη. Μπράβο, μπράβο. Καπάκι βγάλε, ώστε να βλέπεις. Μετά από 42 ώρες αποφασίσαμε τελικά να πάρουμε το μετρό. Οπότε πήραμε αεροπλάνο, φτάσαμε μέχρι αεροδρόμιο. Πήραμε αεροπλάνο, πήγαμε Αθήνα, πήραμε το μετρό. Θυμηθήκαμε ότι πάμε σε άλλη πόλη, ξαναπήραμε αεροπλάνο, επιστρέψαμε. Και τώρα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, Κηφισιά, και πάμε κέντρο. Και δεν έχει πολλή κίνηση. Οπότε η όλη διαδικασία του αεροπλάνου ήταν ανούσια. Εκεί που πάμε είναι του αδερφού μου το μαγαζί. Αυτός ο βλάκας που κάθε δίπλα μου στέλνει μηνύματα, βύχει και καπνίζει ενώ παίζουμε. Το έχει... χεράκι που πετάγεται κάποιες φάσεις. Που πετάγεται και μας βοηθάει. Θα το δείτε στο δεύτερο ή τρίτο επεισόδιο του Far Cry. Έχει το όρεξη. Link εδώ. Ανάθεμα και μην το βάλω. Ψάχτε. Κάντε μια δουλειά μόνοι σας. Easter egg, ψάξτε για τα easter eggs. Ψάξτε στα βίντεο των Gamers. Για όσους θέλουν να έρθουν και δεν είναι στην Ελλάδα, αν έρθετε και θέλετε να πάρετε αυτοκίνητο, πάρτε ένα χαμηλωμένο με χαμηλού προφίλ και μεγάλες ζάντες. Ναι, βοηθάει πολύ. Ναι, ναι, δεν έχω ούτε τρεις από τις τέσσερις τραβωμένες αυτή τη στιγμή. Γίνεται ασορτή με το δρόμο, να δεις κάποια στιγμή. Το ότι γίνονται κυρτές οι ζάντες και πολύγονες αντιστρόγγυλες μετά από λίγο είναι ώστε όταν κινείται το αυτοκίνητο με στο δρόμο να μπαίνει στις λακκουβίτσες ώστε να μην αισθάνεσαι τίποτα. Μπράβο, ναι. Δηλαδή. Πούπουλο, το κοριτσάκι. Πούτα. Κοίτα εσύ το δρόμο και ας τα κοριτσάκια. Κοριτσάκια. Λοιπόν, ένας από τους πιο παλιούς κινηματογράφους Θεσσαλονίκης. Ποιος ήταν εδώ, πώς λέγεται. Το Κολοσσέο ήταν εδώ, Δημήτρη. Μετά είναι και το Radio City. Το Κολοσσέο, ξέρεις ποιο Κολοσσέο. Εκεί που τρώγαν τους χριστιανούς. Άνα, γεια σου. Άβε Κέσαρη, μονομάχη σε. Πώς εμάς μας τρώγαν οι τίγρεις στο Far Cry. Μπράβο. Εδώ τους τρώγαν τα λιοντάρια, ήταν μια παλιότερα έκδοση παιχνιδιού. Όχι όπως τρώνε το Σάκι. Δεν κατάλαβα γιατί ο πόνος του Σάκι ήταν ψεύτικος. Ναι, ήταν λίγο ψεύτικος. Εντάξει, ήταν λίγο ψηφιακός, δεν λέω. Εσείς τι νέα, τι κάνετε. Κανείς δεν σε απαντάει. Α, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Αναξίμανδρε. Μπράβο, καλά έκανες. Συγχαρητήρια, Αναξίμανδρε. Που
για αυτό που έκανες, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αν σε λένε ένα ξύμαδρο και βλέπεις αυτό το βίντεο, δεν έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι το Radio City, ήταν. Να το. Ναι, δεν ξέρω, είναι όχι. Πού τώρα, εκεί μέσα είναι το Radio City, κάπου. Λοιπόν, στο Radio City, όπως έλεγα πριν, με διακόψεις, αγενέστατα, Θεόδωρε, είχα πάει να δώσω στο Mortal Kombat 1. Πλάκα κάνεις. Την ταινία. Ήτανε χάλια, αλλά μας είχε αρέσει πάρα πολύ. Ήταν έσχος η ταινία, από Java λεφτά ήταν, αλλά εντάξει, τότε μας νοιάζει, είμαστε 16 χρονών, είμαστε 15. Αρχικά, ωραία φίλε, πάλι να τρακάρω. Ιδέες, να τον νου σου. Αρχικά σήμερα ήταν να κάνουμε ένα βιντεάκι για το τι PC έχω και ενώ θα σας τα έλεγα, να το ξεσκονίσω κιόλας, γιατί έχει 3 μήνες που γίνανε τα φουρφούρια μέσα και γεμίζει μπίχλα. Και, αλλά αποφασίσαμε να πάμε για ποτό. Οπότε ο λόγος που αυτό το βίντεο είναι εντελώς άσχετο με τα ενδιαφέροντα ενός gamer. Είναι γιατί βαρεθήκαμε και θέλαμε να πάμε για ποτό και έχει συχτήρι να πούμε. Διαφωνώ με τη δικαιολογία σου, είναι γιατί έτσι. Δείξε για αυτούς που θέλετε να κάνετε τουρισμό και να έρθετε στη Θεσσαλονίκη, μην ξεχάσετε λοιπόν να δείτε το καινούργιο εκπληκτικό δημαρχείο. Άχρηστο, για τον Μπούτσο! Αυτό είναι το δημαρχείο που μέσα είναι τόσο μεγάλο που χάνονται πράγματα που έχει αναφερθεί και στην τηλεόραση. Ναι, επίσης εδώ παλιά είχε ένα δωρεάν δημοτικό πάρκινγκ. Ναι, το οποίο το κλείσανε για να μπορέσει εδώ πέρα να στεγάζεται ένας μαλάκας. Παρκάραμε τζάμπα, περπατούσαμε λίγο. Και πολλοί υπάλληλοι, έτσι να μην είμαι και κακός, έχει και υπαλλήλους. Ναι, έχει υπαλλήλους. Κάναμε γυμναστική τα ποδαράκια μας, παρκάραμε εδώ πίσω σαν κύριοι, βρίσκαμε πάντα πάρκινγκ και βγαίναμε φθηνά. Τώρα πρέπει ή να παρκάρουμε παράνομα ή να πληρώνουμε 10 ευρώ ανά έξοδο. Οπότε μείον 2 ποτά. Αυτό είναι ο πύργος. Επίσης είμαστε, βλέπετε και στην πινακίδα που βρισκόμαστε. Αυτό είναι ο πύργος της Πίζας, όχι του Άιφελ, πώς το λένε. Του ΟΤΕ. Του ΟΤΕ, μπράβο. Εδώ στέλνετε τα παράπονά σας όσοι δεν έχετε καλή DSL ή VDSL πλέον. Αυτός είναι ο πύργος. Αναξίμαδρε, βλέπεις κανένα πάρκινγκ. Αναξίμαδρε, αν δεις κανένα πάρκινγκ σφύρα. Λοιπόν. Αν δεις πάρκινγκ, άσε comment. Θα το δούμε και θα πάμε να παρκάρουμε. Εδώ έχει πάρκινγκ, αλλά εδώ παρκάρει ο κάδος. Επειδή είμαστε άνθρωποι και όχι βόδια, δεν κλείνουμε τους κάδους γιατί στη Θεσσαλονίκη τους αδειάζουν το βράδυ. Εδώ είχε πάρκινγκ παράνομο. Στο οποίο θα μπορούσα. Θα βρούμε, θα βρούμε. Έχει πίστη. Βλέπεις εδώ πέρα. Δεν έχει πολύ κίνηση ο δρόμος. Όμορφη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Φωνάρα έχω από. Έχεις καταπληκτική φωνή. Την κορώνα έβγαλα. Καταπληκτική φωνή. Και ήταν πολύ καλό. Παιδιά, βοηθήστε, δεν γίνεται να παλεύουμε έτσι για ένα πάρκινγκ. Πάρκινγκ δεν έχει. Αγαπητό ημερολόγιο. Ημέρα 17η. Είμαι ακόμα Θεσσαλονίκη και ψάχνω πάρκινγκ. Μου τελειώνουν τα τρόφιμα. Parking. Έχω λιγοστό νερό. Έχω γνωρίσει βέβαια τον περιπτερά της γειτονιάς. Ωρε φίλε. Τι καρδιά σου. Όχι. Έτσι πως έκανες μαλάκα. Δεν πήρα το Panadol Extra μου. Ναι, όταν παθαίνουν καρδιά κάνουνε. Ωρε φίλε, έπαθα καρδιά. Εκεί κάνουνε. Πονάει χέρι και τέτοια. Να ξέρετε, αν σπάθει καρδιακό, βαρέστε τον άλλον. Όχι, εγκεφαλικό είναι αυτό. Όχι, το σαγόνι σου μου διάζει. Ναι. Το εγκεφαλικό είναι αυτό. Το καρδιακό είναι αυτό. Ναι. Καρδιακό σου πονάει το χέρι. Όχι μόνο, μου διάζει το σαγόνι, πονάει το χέρι. Εμένα μου δίασε σαγόνι προχθές που ήταν αγαπητόγυρα για πολλή ώρα και μασούσα, ήταν και λίγο άψητος. Ήταν καρδιακό. Νομίζω εσύ είσαι άψητος στο να τρως πιτόγυρα. Σκάσε. Δεν ξέρεις να τρως πιτόγυρα. Δεν ξέρεις εσύ να μου λες πώς να τι σκάσε. Μπαίνω σε αυτό το στενό. Μπες για μπες. Το οποίο δεν έχει ποτέ πάρκινγκ. Για να δούμε. Ποτέ. Σταυρώστε τα δάχτυλά σας να βρούμε πάρκινγκ. Νομίζω βλέπω πάρκινγκ απέναντι. Λοιπόν, fuck that, όχι, δεν όχι, και ήμουν έτοιμος να βάλω μουσική αγωνία. Βλέπω πολύ, πολύ κίνηση όμως. Ο τίτλος σημερινού βίντεο θα είναι ψάχνουμε πάρκινγκ. Κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ αν ζούσαμε σε ένα κόσμο που ήταν τσαντοκάνθε αυτό το για παράδειγμα. Θα το παρατούσαμε όπου να είναι και θα φεύγαμε. Και μετά θα θέλαμε να γυρίσουμε, θα κλέβαμε ένα άλλο γιατί πας κοντά και πατάς ή. Κοίταξε, ακόμα και δικό μας να ήταν, θα μπαίναμε σε ένα άλλο, ναι. Θα το ξεπαρκάραμε. Θα παρκάραμε σωστά, το δικό μας. Σωστά, γιατί όλα είναι ξεκλείδωτα. Έτσι. Στο Grand Theft Auto τα αυτοκίνητα. Ήταν τραβασβία. Επίσης ο άλλος παρκάρει στη διάβαση. Αυτόν. Κοιτάξτε τον. Συγχαρητήρια. Ναι, ναι, στην πόλη. Βρήκαμε πάρκινγκ. Σε αυτό το εξυπηρετικό πάρκινγκ. Που πληρώνεις λεφτά για να παρκάρεις. Μέχρι να βρούμε εμείς τάξη. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Για όσους ξέρουν ποια είναι αυτή, μοιάζει έτσι, αλλά εστιασμένη μοιάζει έτσι. Εντάξει, είμαστε σε όμορφο σημείο. Ναι, ναι, είμαστε πλατεία Ναβαρίνου χαμηλά. Κάτω από την πλατεία Ναβαρίνου, εδώ είναι η εκκλησία. Στα ίδια παιδεία είμαστε. Τα πρώην λύση, εδώ ερχόμαστε και παίζαμε ηλεκτρονικά και τώρα έγινε φένα fresh. Ήταν παλιά ο παράδεισος των αρχαίων. Ναι, ρε γάμο, το τι ωραία περνούσαμε εδώ πέρα. Ήταν. Και τώρα είναι φένα fresh. Είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήταν πριν δηλαδή. Πεινάω, ήρθαμε να φάω κάτι. Τρώγε, Δημήτρη, τρώγε. Τι τρως? Δύο μπέργκερς. Κάτσε να σε χωρέσω στο πλάνο.
Πανέξυπνο. Δύο μπέργκερ σε 1€ το ένα. Μπράβο. Καλή φάση. Μένουν λεφτά για παιχνίδια. Παιχνίδια. Χαρτοπετσέτα. Τα χαρτοπετσέτα. Τα παιχνίδια. Παιχνίδια να παίζει. Μαστίγια. Ναι. Βερμάτινα και τρενάκια, τέτοια. Αυτοκινητάκια. Κάτσε προσοχή. Κάτσε προσοχή. Οπ. Στο ένα, ναι. Και όσο αναρωτιούνται που διατηρώ την τόσο τέλεια σιλουέτα μου, δύο μπέργκερ κάθε βράδυ. Οπότε η σούπερ συμβουλή μας είναι να βγείτε να ψείτε, φάτε κάτι πρώτα. Όπως δύο μπέργκερ στο 1€. Έτσι. Τελειώνω. Τελείωσε. Όχι σαν, δηλαδή περιλέμιο το φοράω, μπράβο. Είμαι και οικολόγος. Είδατε, θυμάστε τις ανησυχίες μου ότι γίγαμε τα δάση στο Far Cry 3. Και πού πάμε τώρα δηλαδή εμείς, εγώ προχωράω βασικά. Πηγαίνουμε στο Up Bar ή Yuppie ή Ultimo Piacere. Εγώ όπως έχουμε πει είμαι πόρνης δημοσιότητας, ναι. Όπου γίνει η κάμερα πηγαίνω και εγώ πολύ. Ναι. Δεν τώρα κάνω λίγο στην άκρη, θα μας πατήσει αυτός. Όταν πας πρώτος είναι προτεραιότητα. Όταν πας πρώτος νομίζω είναι. Όταν πρέπει να πας πρώτος. Το ορίζει ο νόμος ότι πας πρώτος. Λέγεται προτεραιότητα. Προτεραιότητα. Όταν το ορίζει να πας δεύτερο. Δευτεραιότητα. 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 Η προχειρότητα. Φτάσαμε στην οδό που περάσαμε τρεις φορές για να βρούμε πάρκινγκ. Εμείς οι προβλητικός δύο. Σκάσε, δύο είδανε. Το έχουμε και σε βίντεο. Δείξε εδώ που νικήσαμε. Γιουπί! Εδώ. Τι έχει εδώ. Λάτε. Πάμε. Πάμε σκάλι, προσέξτε το κόμμα στα πόδια σας. Μην πέσετε. Να αναξίμα, ρε. Εν, δυο. Σκάλι, σκάλι, σκάλι. Ανεβαίνεις πάνω την πρώτη σκάλα και ανοίγεις την πόρτα. Εδώ που λέει Up Bar. Ετοιμός. Γιουπί, ναι. Γεια σας. Τι κάνετε, ήρθαμε. Καλά τα πέρασες. Πολύ ωραία. Φανταστικά δεν ήταν. Είχε αλκοόλ. Ναι. Ψευδό ζεστάθηκα με το αλκοόλ. Ψευδό, όχι αληθινό. Ναι, γιατί το αλκοόλ δεν σε ζεσταίνει πραγματικά. Αισθάνεσαι ότι σε ζεσταίνει. Απλά αποβάλλεις θερμότητα από το σώμα σου. Ναι. Έτσι, η επιστημονική πληροφορία της ημέρα. Πονέφωνε, μην τσου και φύγαμε νωρίς. Επίσης αύριο έχω. Είναι ερωτηματικό. Έχω να πάω σε έναν πελάτη. Αύριο. Να πελάτη. Επειδή είμαι φοβερό επαγγελματιάρα. Συγχωρέπει. Και μετά θα έρθει να βγάλουμε βίντεο. Αύριο παίξουμε Far Cry 3. Far Cry, θα παίξουμε 3. Παίξουμε και λίγο Rayman. Μόνο Far Cry. Παίξουμε και λίγο Rayman. Και Rayman, αλλά παίξουμε διάφορα. Rayman. Παίξουμε ό,τι βρούμε. Ό,τι βρούμε. Τάβλι θα παίξουμε. Τάβλι. Σκάκι. Δημήτρη, πώς πέρασε σήμερα. Φανταστικά. Καταπληκτικά. Ήταν η καλύτερη βραδιά της. Μήπως ήταν επειδή βγήκες παρέα με μένα. Όχι. 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 Έτσι απλά. Απλά όχι. Σε έκανες λίγο θέατρο, κάτι. Δεν ξέρω λευκό πύργος αυτούς που δεν το βλέπουν κάθε μέρα. Δεν είναι ακριβώς λευκός. Είναι ο γκρι φωτισμένος πύργος. Ξέχασα να πάρω τα παυσίπονά μου και έχω τον κολοφρονιμίδη. Γιατί είμαι όλο χαλασμένος αυτό το πράγμα. Από το που ξεκινήσαμε. Είναι το μοτίβο του Ρουμάλα και εσύ είσαι ο άρρωστος. Από τότε που ξεκινήσαμε το θέμα με τους γκρίμες, είμαι μόνιμα κάτι μου συμβαίνει. Κοίταξε. Σταματήσαμε ματιάζει. Είναι. Πώς τη γιαγιά μου. Όπα, όπα. Είναι ανθρώπινο να έχουμε αδυναμίες, Δημήτρη. Βασικά, συγγνώμη, να το ξαναπώ. Να έχεις. Είναι ανθρώπινο να έχεις αδυναμίες, Δημήτρη. Πάω την προστατεύω φρένο, οπότε φαίνομαι με κόκκινο στο τραγμά. Φρένο. Κόκκινο Δημήτρη. Δεν είναι σαν τον κόκκινο Χαλκ. Ναι. Είναι σαν τον κόκκινο Δημήτρη. Ο κόκκινος Χάλκ είναι πιο έξυπνος και λίγο πιο αδύναμος από μένα. Ο κόκκινος Χάλκ είναι και πιο πονηρός. Ναι, είναι. Δεν ήταν ο μαφιόζος, νομίζω. Ήταν ο μαφιόζος Χάλκ. Έτσι. Πιο λεϊνός Χάλκ που έχει βγει. Γιατί μιλάμε για τον Χάλκ. Οποιαδήποτε απόχρωση πέραν του πράσινου Χάλκ ήταν λεϊνή. Ναι, όποιος συμφωνεί μαζί μου να διατυπώσει την άποψή του από κάτω για τον Χάλκ. Εγώ είμαι ο Ρος Δόδωρος. Αυτή είναι η σούπερ δύναμή μου, είμαι ο Θόδωρος. Εξωτερικά τα πλάνα τι ωραία φωτισμένα είναι. Μέσα ρε μαλάκα, γιατί είσαι τόσο σκοτεινός. Είμαι σκοτεινός τύπος, γι' αυτό. Είσαι ο Batman. Σκοτεινός τύπος και υπογραμμών. Όπως έχει πει και ένας, όχι φίλος, δεν ξέρω βασικά ποιον ουρητό είναι. Ναι. Να είσαι ο εαυτός σου. Παιδιά, να είσαι ο εαυτός σας, εκτός αν μπορείτε να είσαι τον Batman. Αν μπορείτε να είσαι τον Batman, να είσαι τον Batman. Because I'm Batman. Φάει λιαχτίδες. Έτσι.
Γιαχτίδες, φώτα είναι. Αυτά τα φώτα είναι έτσι χαμηλά και περίεργα, γιατί είμαστε δίπλα στο αεροδρόμιο. Ναι. Τα μεγάλα φώτα για κάποιο περίεργο λόγο ενοχλούν τα αεροπλάνα, τα οποία ήταν γραμμένα κανονικά. Και αυτά δεν ενοχλούν τα αεροπλάνα. Και οι κεραυνοί ενοχλούν τα αεροπλάνα. Και οι τρομοκράτες ενοχλούν τα αεροπλάνα. Α, αν σκοπεύετε ποτέ να επισκεφτείτε την Περαία νυχτερινές με πρωινές ώρες, το νου σας τα ψαράδικα. Μπορεί αυτά τα άκομψα οχήματα να σας φαίνονται αργά, αλλά πιστέψτε με, τίποτα δεν μπαίνει μπροστά σε έναν βιαστικό ψαρά. Καλή ώρα. Πού? Νομίζω μας προσπερνάει ένας αυτή τη στιγμή. Ναι. Και ο οποίος θα εκνευριστεί τώρα γιατί... Γιατί? Ιστορική στιγμή. Αυτό που... το σκοτάδι μπροστά μας είναι το κολοχώρι μας. Μπαίνουμε στο χωριό μας. Εδώ είναι αυτή η φοβερή Περαία. Περαία μου με το σαρονικό σου. Στον Περαία να με πας. Μπράβο. Μπράβο, ναι. Να φάω ψάρι με ούζο. Ψούζο. Ουζάρι. Θα νομίζω ότι έχουμε πια από τρία μπουκάλια με τις φυλακίες που λέμε. Μακάρι. Θα σας καληνύξουμε για μια δεύτερη φορά, γιατί ξέχασα να πατήσω record. Άρα για πρώτη φορά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αυτό το, τα λεπτά δεν ξέρω πώς θα βγει μετά το μοντάζ. Κάντε like αν σας άρεσε. Κάντε subscribe αν θέλετε να παίρνετε ενημερώσεις για αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας ή με τους εχθρούς σας. Ναι. Λογικά εμείς θα τα παίξουμε με κανένα άλλο παιχνιδάκι στα κοντά, οπότε έχετε το νου σου και γι' αυτό. Αυτό ήταν το, η κάμερα μου που χτύπησε στο Barbiz, συγγνώμη. Ακολουθήσαμε στο Twitter. Ναι. Πού αλλού? Στο Google Syn. Plus. Όχι πλην Syn. Plus, όχι minus. Google έτσι. Minus είναι του χρόνου θα βγει. Φρέβο. Μου το είπε ο φίλος μου, αυτός που είναι στην Google. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να πάνε στο Twitter, να μας ακολουθήσει και εκεί. Όλα είναι, είναι facebook.com/gramers, twitter.com/gramerschan και το YouTube είναι αυτό που είναι. Οπότε βγάλω το σκασμό και μπες. Ευχαριστούμε, γεια σας. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.